Νομίζω ότι η ενημέρωση έχει γίνει υπερβολική ενημέρωση και από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και από όλους μας εδώ και 3 μήνες τίποτε άλλο δεν κάνουμε από την ενημέρωση. Ναι. Αυτό που έχει διαφανεί από τις πρώτες μέρες που έχουν ελευθερωθεί τα μέτρα ότι η νεολαία διψούσε για εξόδους και έχει διαμορφωθεί αυτή η τάση του έξω σε όλες τις πόλεις της Κύπρου. Τώρα όσον αφορά τα πεζοδρόμια και το ποιος έχει την ευθύνη ή ποιος έχει με τις θέσεις του Δημάρχου της Πάφου, είναι ξεκάθαρο ότι εκεί που ο επιχειρηματίας δεν έχει χώρο που να του επιτρέπεται είτε σε πλαγκόσπρωτον είτε σε κοινόχρηστο χώρο να βάλει ταμόνες, δεν το επιτρέπεται. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και σε καμία περίπτωση δεν στηρίζομαι οποιοδήποτε επιχειρηματία ο οποίος χρησιμοποιεί χώρους οι οποίοι δεν του ανήκουν. Τώρα όσον αφορά τα μέτρα, αυτό πρέπει να τηρηθεί και το γνωρίζουν όλοι και πρέπει ο κόσμος να έχει και τη συνείδηση να μπορεί να κρατά τις αποστάσεις που χρειάζεται, γιατί φαίνεται ότι η χαλάρωση άρχισε να ξεφεύγει από τα όρια. Ναι. Για τα τσουκτερά πρόστιμα θέλω να πω ότι εκεί που πραγματικά παραβιάζονται πολύ σοβαροί όροι των πρωτοκόλλων, σίγουρα δεν είμαστε εναντίον της συμμόρφωσης. Πρέπει να συμμορφωθούμε με τη σημερινή κατάσταση ούτως ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την οικονομία και τον τουρισμό στο επόμενο βήμα να ανοίξουν και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις. Όμως και στα προστήματα ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε τον νέο νόμο σε κάποιες περιπτώσεις έχει πρόβλημα. Ναι. Είχαμε ξανασυζητήσει. Δεν μιλώ ναι. για όρθιους, δεν μιλώ για χορούς στα ενδιάμεσα στις πίστες, αλλά μιλώ με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν έκαναν αντιληπτό πλήρες το που θα βάλει το στίκερ, θα βάλει χαμέ ναι. των 2 μέτρων ή θα βάλει πάνω στην πόρτα. Ή εκ παραδομής δεν πήραν το θερμόμετρο για τους υπαλλήλους, που εκεί πρέπει η αστυνομία να δείξει το ανθρώπινο πρόσωπο, να δώσει ένα χρονικό περιθώριο 10, 15, 20 λεπτά συμμόρφωσης, παρά να φεύγουμε στα 500 ευρώ πρόστιμο. Ναι, το είχαμε ξανασυζητήσει αυτό το θέμα, κύριε Θρασιβούλου. Μάλιστα και με βάση στοιχεία των προηγούμενων ημερών φαινόταν κάποια αυξημένη καταγραφή παρατυπιών όπως παρουσιάζονται και μέσα από τα στοιχεία της αστυνομίας στην Πάφο. Τι γίνεται με αυτό το θέμα της συνύπαρξης με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ως καθήκον να ελέγξουν το αν τηρούν οι καταστηματάρχες, οι εστιατόρες και γενικά οι άνθρωποι των χώρων αναψυχής τα μέτρα. Εμείς σαν Ομοσπονδία αλλάζει τοπικός σύνδεσμος. Ήδη μετά αυτό που έχει γίνει στην Πάφο με τις 50%, το 50% από τους ελέγχους είχαν καταγγελθεί, είχαμε μια συνάντηση με τον τοπικό σύνδεσμο και τον αστυνομικό διευθυντή και σήμερα έχει αποφασιστεί ότι θα γίνει μια συνάντηση στις 1 το μεσημέρι να δούμε τις καταγγελίες που γίναν, να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί το περιβάλλον, πώς συμπεριφέρονται οι επιχειρηματίες μαζί με τους ανθρώπους οι οποίοι εφαρμόζουν τον νόμο και εάν έχουν αδικηθεί ή όχι οι επιχειρηματίες με τις καταγγελίες που έχουν γίνει. Θεωρώ ένα σωστό βήμα που γίνεται για να έχουμε και μια ξεκάθαρη εικόνα εάν τα μέλη μας, ο κόσμος μας, αυτά που μας λέει είναι ορθά ή εάν η ομάδα η οποία κάνει τους ελέγχους εφαρμόζει την νομοθεσία με τις ελαστικότητες που τους διά το δικαίωμα ο νόμος σαν χρήστες του νόμου να μπορέσουν να έχουν την λογική με την οποία θα εφαρμόσουν τον νόμο. Ναι, κύριε Θρασιβούλου, όμως πριν κάνα 1,5 μήνα περίπου συζητούσαμε και με την Ένωση Δήμων και τον κύριο Βίρα που είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων όπου συζητήθηκε το θέμα κάποια εστιατόρια και υποστατικά τα οποία δεν έχουν μεγάλο εξωτερικό χώρο
να μπορούν να τους, να μπορεί να δοθεί και από το Δήμο κάποιος χώρος εκεί γύρω, στο πεζοδρόμιο, ενδεχομένως χωρίς να, να μην υπάρχει πρόσβαση για τους πεζούς, να τους δοθεί κάποιος χώρος ώστε να μπορέσουν να βγάλουν τα τραπέζια τους έξω. Τώρα, αν ο Δήμος Πάφου το καταργεί αυτό και το καταγγέλει, πώς θα δουλέψουν οι άνθρωποι αυτοί? Είναι μια πραγματικότητα ότι καλά μας παίρνετε εκεί. Έχουμε κάνει μια τηλεδιάσκεψη με όλους τους δημάρχους της Κύπρου και δει την Ένωση Δήμων. Ναι. Και ο πρώτος ο οποίος είχε κάνει την πρόταση των μέτρων για παραχώρηση εξωτερικών χώρων με αμοιβή, εκεί που δεν είχαν μεγάλους εσωτερικούς χώρους επιχειρήσεις, ήταν ο δήμαρχος της Πάφου, ο Φέδωνας. Mm-hmm. Ο οποίος είχε εξαγγείλει και από την πρώτη ημέρα, επειδή έτυχανε Παρασκευή, Σάββατον και Κυριακή, ότι εάν κάποιος επικοινωνήσε με τον δήμαρχο ή τον δημοτικό γραμματέα ή τον δημοτικό μηχανικό, mm-hmm. θα μπορούσε να του παραχωρηθεί μέχρι τη Δευτέρα που θα κάμπναν τις αιτήσεις τους για να του παραχωρηθεί χώροι. Mm-hmm. Τώρα, αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω ποια είναι η στάση ακόμα του δημάρχου ή ποιες είναι οι δηλώσεις του δημάρχου, αλλά είναι αφορμή να δούμε και τον δήμαρχο της Πάφου, να δούμε ποιες είναι οι σκέψεις του και ποιου πάει, γιατί υπομονή αρμόδιοι είμαστε εμείς που έπρεπε να μας καλέσει να δούμε το πρόβλημα, να δούμε πώς το λύουμε. Το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με το accident, αν είναι γι' αυτό, ναι, δεν έχουμε δει. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα ο Δήμος. Αφού είναι στενός δρόμος και όλοι οι δρόμοι και μέσα είναι πεζοδρομοποιημένοι, ας τον πεζοδρομοποιήσει και αυτόν τον δρόμο. Φαίνεται ότι υπάρχει στην πόλη της Πάφου μεγάλη κίνηση στην Άνω Πάφου, στο κέντρο της Πάφου, μια περιοχή η οποία ποτέ δεν είχε κόσμο να ασκήσει από ζωή, και θεωρούμε ότι τα θετικά πρέπει να τα κρατούμε, γιατί έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες να δημιουργήσουμε ζωή στο κέντρο της Πάφου. Το γνωρίζετε ότι εδώ και χρόνια υπάρχουν μεγάλα παράπονα από τους επιχειρηματίες και τον κόσμο που δραστηριοποιείται στο κέντρο, ότι λειτουργούσε περισσότερο η τουριστική περιοχή, και πρέπει αυτά τα συγκυβερνώντα δοχεία να τα παντρέψουμε και να δώκουμε ζωή σε μια κρίση που περνούμε με την πανδημία.